Με παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στο νησί μας, το οποίο στοχεύει να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου σε όλη την Κρήτη. Είναι με τη μορφή ειδικού σχεδίου δράσης, εκπονήθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών όμως που εδόθησαν και κατευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική αναβάθμιση του επίπεδου της οδικής ασφάλειας στο νησί. Οι εξαγγελίες του ίδιου του Πρωθυπουργού σαφώς και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το πολύπαθο νησί μας, ειδικά στα τροχαία ατυχήματα. Βλέπετε μέχρι τώρα πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός, σχεδόν διπλάσιος από πέρσι. Εύχομαι να πιάσουν τόπο και όντως να γίνουν πράξη, να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία, η οποία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν κάνει διακρίση, κανείς δεν έχει συμβόλαιο με το Θεό και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να εμπλακεί. Τα δεδομένα αυτά, τουλάχιστον έτσι όπως τα διάβασα και τα άκουσα, είναι πάρα πολύ θετικά για το νησί. Αν δεν μπουν στη θέα στον εθνικό, δεν υπάρχει σωτηρία. Πάντα υπάρχουν οι παραβιάσεις. Μόνο τα στη θέα μπορούν να σώσουν την κατάσταση. Το έκτακτο σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη παρουσία της αστυνομίας, ειδικά τα Σαββατοκυριακά, επίδειξη μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα και ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης Κρήτης με 50 άτομα που θα τεθούν στην υπηρεσία της τροχέας. Ακόμη το Υπουργείο Υποδομών θα εξετάσει το ζήτημα της τοποθέτησης ειδικών διαχωριστικών στα πιο επικίνδυνα σημεία του βόρειο-οδικού άξονα Κρήτης. Θα γίνονται αστυνομικοί έλεγχοι στο βόρειο-οδικό άξονα Κρήτης, στο παλαιό εθνικό δίκτυο αλλά και στις πόλεις. Στόχος είναι οι οδηγοί να αλλάξουν παιδεία, να αλλάξουν νοοτροπία. Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης λέμε ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα κινητικότητας. Δηλαδή δεν εκπαιδεύουμε τους οδηγούς ως οδηγούς, αλλά ως άτομα που μετακινούνται. Έχει υποχρέωση η πολιτεία να φτιάξει επιτέλους ένα διάζωμα στη μέση. Οι μισοί νεκροί έρχονται από... που δεν υπάρχει ένα διάζωμα. Δηλαδή, τώρα παραδείγματος χάρη να πάτε στην Αζία-Πελαγία, θα δείτε ότι παρανομούν όλη μέρα οι άνθρωποι να πάνε αριστερά. Σαν αστυνομικοί, εμείς είμαστε πάντα υπέρ των μέτρων που λαμβάνονται όσο αφορά την προστασία του πολίτη, διότι αυτός είναι και ο στόχος του αστυνομικού. Δυστυχώς, όντως έχει φτάσει στο απροχώρητο αυτή η κατάσταση. Αυτό που θέλουμε εμείς από την φυσική και πολιτική ηγεσία είναι να μας παρέχει ακόμα περισσότερη βοήθεια όσο αφορά υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε ανθρώπινο προσωπικό και δυναμικό. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος οδικής ασφάλειας στην Κρήτη συγκροτήθηκαν 45 συνεργεία ελέγχων στο νησί, τα οποία προχθές διαπίστωσαν σωρία παραβάσεων. Πραγματοποιήθηκαν 1.317 τροχονομικοί έλεγχοι. Συνολικά βεβαιώθηκαν 571 παραβάσεις, 324 διάφορες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 9 για μέθη, 151 η μη χρήση κράνους και 87 η μη χρήση ζώνης.